χθες το πρωί ενημερώθηκα για το συγκεκριμένο θέμα και έμαθα ότι είναι το νούμερο 6 θέματος που συζήτησε τη Δευτέρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο με εισηγητή τον κύριο Παπαφωτίου, που εισήγησε είναι η αλλαγή χρήση γης της ολινοργίας από βιομηχανική να γίνει σε εμπορική με τη δημιουργία ενός τεράστιου μόλ ώστε να καλύψει τις ανάγκες της που έχει εκεί η περιοχή και τα κτίρια της ελληνικής, να μετατραπούν σε ένα τεράστιο μόλι. Όταν το έμαθα, συναντηθήκαμε με τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου, που ομόφωνα αποφασίσαμε ότι πρέπει να αντισταθούμε σε αυτό το γεγονός, γιατί θεωρώ ότι η δημιουργία ενός μόλ στην περιοχή της Κορινθίας θα εκμηδενήσει και θα αφανίσει όλους τους εμπόρους και όλο το κέντρο της Κορίνθου και θα είναι πολύ δυσάρεστο για μας, σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση που έχουμε τα τελευταία χρόνια, να έχουμε και ένα τεράστιο μόλ δίπλα μας. Αφενός μεν, αφετέρου δε, από ό,τι γνωρίζουμε, αφού επικοινωνήσαμε και, και με την Ομοσπονδία, που και αυτή είναι αντίθετη, και κατόπιν συζητήσεως που είχαμε, μας είπαν ότι υπάρχει και ένα ειδικό νομοσχέδιο το οποίο σε πόλεις πάνω από 20.000 κατοίκους και σε απόσταση 10 χιλιόμετρων από το κέντρο της πόλης απαγορεύεται να δημιουργηθεί ένα αντίστοιχο εμπορικό κέντρο. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό θα σημάνει το τέλος της επιχειρηματικότητας στο κέντρο της Κορίνθου και απορώ πώς το σκέφτονται και να το προωθούν αυτό το θέμα και μάλιστα είναι η προσυζήτηση τη Δευτέρα. Και εμείς εβδομαδικά το μάθαμε, γιατί ακουστήκαν πολλές φωνές, μέχρι ότι είχε γίνει κάποια έρευνα, λέει το ΠΑΣΚ, από κάποιους δημοσιογράφους και κάποιοι που ρετωθήκανε, ήταν και σύμφωνοι μάλιστα. Δηλαδή φτάσαμε σε τέτοια σημεία να λέμε και ανακρίβειες και ψέματα μεταξύ μας και να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Θεωρώ λοιπόν απαράδεκτο το γεγονός αυτό και γι' αυτό έχουμε συναντήσει αύριο και με τον επιμελητήριο, αλλά και με τον κύριο Δέντε για το συγκεκριμένο θέμα. Κύριε Φωτίου, που είναι συζητής, θα μιλήσετε? Θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω με τον κύριο Παφαωτίου, γιατί εχθές υποτίθεται θα μου έδινε και σε ηλεκτρονική μορφή το αρχείο της πρότασης, αλλά επειδή ήταν πολύ μεγάλο, δεν μου το έδωσε και ελπίζω ίσως να το έχουμε ή σήμερα ή αύριο για να ξέρουμε και ποια είναι η εισήγησή του. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο παραβρεθείτε όλοι? Υπάρχει μία πρόταση κατόπιν συζητήσεως που κάναμε με τον κύριο Δέδε. Μήπως αναβληθεί το θέμα. Αυτό θα το μάθουμε ή αύριο ή μεθαύριο που θα έχουμε τη συζήτηση αυτή. Με τον κύριο Ανόπουλο, τον πρώτο επιμελητηρίου. Επικοινώνησα με τον πρώτο που επικοινώνησα με τον κύριο Ανόπουλο, αλλά επειδή βρίσκεται στο εξωτερικό για επαγγελματικές σου υποχρεώσεις, θα έρθει ή σήμερα ή αύριο και αυτός και όπως σας προείπα θα κάνω μια συνάντηση και με τον κύριο Δέδε για το συγκεκριμένο θέμα που μας απασχολεί τόσο πολύ τον επιχειρηματικό κόσμο και τον εμπορικό. Ενημερώθηκα ότι ο Δήμαρχος είναι με το μέρος μας, γιατί σε αυτή τη συγκυρία δεν είναι ποτέ δυνατόν να επιτρέψουμε κάτι που ακόμα και σε καλές περιόδους δημιουργούσε πρόβλημα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πόση ζημιά έχει προκαλέσει στον νομό Κορινθίας ολόκληρο το μόλ του Αμαρουσίου. Αν επιτραπεί να δημιουργηθεί ένα εμπορικό κέντρο στην περιοχή της Ολινουργίας, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι θα πληγεί ανεπανόρθωτα όλος ο νομός και η όμορφη δήμη του νομού μας, και από την Αργολίδα και από την Τρίπολη. Εσείς τι πρόκειται να κάνετε σε περίπτωση που η περιφέρεια... Και μάλιστα θα ήθελα να συμπληρώσω ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν εκμεταλλεύτηκε ποτέ σωστά η περιοχή της Ολινουργίας. Εάν τότε που είχε ζητήσει η Ολινουργία να της δοθεί η άδεια να δημιουργήσει το λιμάνι, της το είχαν επιτρέψει και δεν θα είχε φύγει η Ολινουργία ποτέ για να πάει απέναντι, που ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη πληγή για την περιοχή το γεγονός ότι έφυγαν τόσοι άνθρωποι που δούλευαν εκεί, και θα μας είχε φτιαχτεί το λιμάνι και δεν θα μπαίναν οι Ιταλίκες μες στην Κόρινθο, που μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί λύση. Και τώρα, αντί να δοθεί μια λύση σωστή σε εκείνη την περιοχή, ενδεχόμενα αφού δεν γίνεται αυτό το παλιό, με μια τουριστική μονάδα που πραγματικά θα υπήρχε μια τουριστική ανάπτυξη, γιατί εγώ κατανοώ ακόμα και τον επιχειρηματία που έχει ένα ακίνητο που ανεκμετάλλευτο τόσα χρόνια,
που τον ευχαριστούμε και πάρα πολύ γιατί το έχει προσφέρει αφιλοκερδώς στο επιμελητήριο για τις εκθέσεις. Γι' αυτό και σας λέω ότι σαν επαγγελματίας καταλαβαίνω και τον επιχειρηματία που θέλει να εκμεταλλευτεί την περιουσία του, γιατί αυτό είναι το φυσιολογικό. Δεν είναι ποτέ δυνατόν όμως, και θέλω να πιστεύω ότι οι άνθρωποι που ψηφίστηκαν από τον νομό μας θα ψηφίσουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο κάτι το οποίο θα αποτελειώσει τελείως όλη την περιοχή επαγγελματικά. Η συγγετής για το θέμα ποιος είναι? Αυτό δεν το γνωρίζω. Ποιος είναι ο συγγετής? Σε περίπτωση που το Περιφερειακό Συμβούλιο βγάζει απόφαση ότι πρέπει να γίνει, τι θα κάνεις? Θέλω να πιστεύω ότι θα το καταλάβουν ότι δεν πρέπει. Αλλιώς θα είμαστε απέναντί τους όπως δεν μπορούν να φανταστούν. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα πάτε? Φυσικά και θα πάμε. Όλοι θα πάμε. Και εγώ σαν πρόεδρος της ΟΕΒΕ και ο κύριος Κόρκας σαν πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και ο κύριος Παγώνης που είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νοτιοδυτικής Ελλάδας των Εμπόρων και Πελοποννήσου, και θα υπάρχει εκπρόσωπος και από τη ΓΕΣΕΒΕ που είναι το ανώτερο κλιμάκιο το δικό μου, οι οποίοι σήμερα έχουν στείλει και υπόμνημα στον Περιφερειάρχη.